Πιστεύω, βάσει στοιχεία πια, όχι μόνο την πρόσφατη αναβάθμιση της Standard & Poor's για την ελληνική οικονομία με σταθερή προοπτική, για όσους ξέρουν τι σημαίνει αυτός ο όρος, έχουμε δηλώσεις επενδυτών μεγάλων και όχι αεριτζίδων που λένε η Ελλάδα έχει επενδυτικές ευκαιρίες. Πρώτη προτεραιότητα για τη χώρα και φυσικά για την κυβέρνηση είναι η μείωση της ανεργίας, η οποία σύμφωνα πάλι με τις ανακοινώσεις της Κομισιόν έχει μια ελαφρά πτωτική τάση. 24, πρέπει όμως με την ανάπτυξη να κάνουμε μεγαλύτερη, γρηγορότερη τη μείωση της ανεργίας και να υποτάξουμε τα πάντα σε αυτή την προτεραιότητα. Από τη στιγμή που η ανεργία είναι η πρώτη πληγή και η μεγαλύτερη πληγή για την ελληνική κοινωνία, νομίζω ότι το πρώτο που χρειαζόμαστε είναι πολιτική σταθερότητα, σχέδιο επενδύσεις και δίκαιη κατανομή των βαρών. Μισό. Την κυβέρνηση προχθές εξελέγει. Μισό λεπτό, κύριε Παπαδημούλη. Γιατί έτσι όπως το είπατε, με βάζετε σε σκέψη. Λέτε προτεραιότητα προδίκη σταθερότητα. Έχουμε σταθερότητα. Βεβαίως. Και έχουμε και κάποιους οι οποίοι παίζουν με την αναμπουμπούλα. Επειδή ξύνεστε λίγο στην γλίτσα του Τσομπάν. Δηλαδή, κανάλια που ούρλιαζαν. Υπογράψτε τη συμφωνία. Κανάλια που ούρλιαζαν. Ότι κάθε φορά που είχαμε μια συγκέντρωση, μια απεργία, βλάπτε το τουρισμός, βλάπτε την οικονομία, κλείνει το κέντρο, καταστροφή, σαμποτέρ της εθνικής οικονομίας, χθες πανηγύριζαν και με ψεύτικα στοιχεία ότι θρίαμβος, κλείσαν οι δρόμοι, κλείσαν κανάλια όλα τα μαγαζιά. Ή κόμματα. Κανάλια δεν κυβερνάνε, κανάλια, ευτυχώς, δηλαδή. Κανάλια, δημοσιογράφοι, δημοσιολογούντες. Να σας πω, ένα συνάδελφός σας, ο οποίος ψευδώς ισχυριζόταν ότι η συγκέντρωση χθες είχε 500.000 ανθρώπους. Καλά, 500.000, εντάξει, δεν είπε κανείς. 500.000. Το είπε. Εντάξει. Και ο ίδιος, εγώ ξέρετε τι θα. Βλέπω πολύ κόσμο ο οποίος είναι ψηλιασμένος και λέει πώς παρουσίαζε ο Sky τις αγροτικές κινητοποιήσεις πριν 2 χρόνια, πώς τις παρουσιάζει τώρα. Όπως και εσύ. Εγώ κάνω μια πρόταση στον κύριο Μαλέλη. Πείτε μας. Στο βίντεο των ειδήσεων το βράδυ να παίξει χωρίς σχόλια. Πώς παρουσίαζε τα αγροτικά μπλόκα το 12, το 13 ο Sky και πώς τα παρουσιάζει τώρα. Πώς τα παρουσιάζει. Εσείς τι λέτε. Η μέρα με τη νύχτα. Εμείς εδώ ήμασταν. Η μέρα με τη νύχτα. Από ό,τι θυμόμαστε με τον ίδιο τρόπο το παρουσιάζουμε. Παρ' όλα εμείς τουλάχιστον. Η κουβέντα δεν είναι αυτή γιατί τώρα μιλάμε για όλους. Ωραία, μια που είμαι στο Sky, κάνω την πρόταση για να μην νομίζετε ότι στοχοποιώ μόνο το κανάλι σας. Κάνω την πρόταση αυτή και για τον Αντένα και για τα κανάλια για το πρόβλημα μας, κύριε Παπαδημούλη. Γιατί τα βάζετε συνέχεια με τα κανάλια όπου είστε σε δύσκολη θέση. Έχω παρατηρήσει ότι όταν η κυβέρνηση πιέζεται, φταίνε τα κανάλια. Όχι, όχι. Λέω απλώς, κύριε Κόνο, απάντησα στο ερώτημά σας. Υπάρχουν κάποιοι που ματαιοπονούν λογαριάζοντας πάλι ότι μπορεί να πέσει η κυβέρνηση. Λέω υπάρχουν. Κάνουν λάθος αυτή τη στιγμή επειδή το δημόσιο συμφέρον, που είναι η πολιτική σταθερότητα, η ανάκαμψη, η μείωση της ανεργίας, συμπίπτηκε με το συμφέρον των Ευρωπαίων που έχουν του κόσμου τα πράγματα στο κεφάλι τους. Οι δανειστές μας έχουν τρομοκρατία, ύφεση, Brexit, Συρία, ρωσοτουρκική ένταση, προσφυγικό. Το τελευταίο που θα θέλαν... την κλίση του, κύριε Παπαδημούλη. Το τελευταίο που θα θέλαν... Γιατί όλα τα κανάλια λένε τρέξτε να κλείσουμε την αξιολόγηση. Εγώ δεν ακούω κανένα να λέμε την κλίση. Εγώ θέλω να μου πείτε την πολιτική τι κάνετε. Διότι σας ακούω να λέτε μια έκφραση που σημαίνει πολλά. Λέει, να υποτάξουμε τα πάντα στην αξιολόγηση. Το να υποτάξουμε τα πάντα σε αυτό το στόχο, δηλαδή τη αξιολόγηση και μετά ανάπτυξη κτλ. Το να υποτάξουμε τα πάντα σημαίνει ότι πρέπει να. Μπορεί και να σημαίνει να αποδεχτούμε, ας πούμε, και τις προτάσεις για βίωση των συντάξεων. Και τις προτάσεις που ακούγονται από το ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΦ γύρω από το ασφαλιστικό, που είναι πολύ πιο δύσκολες από αυτές που έχει φέρει η κυβέρνηση. Και τις προτάσεις για κάλυψη ενός ευρύτερου δημοσιονομικού κενού από αυτό που εκτιμάει η κυβέρνηση ότι θα έχουμε τη διετία 16-17. Άρα και πρόσθετα μέτρα. Να υποτάξουμε λοιπόν και αυτά. Να απαντήσω. Κοιτάξτε. Εγώ καταλαβαίνω την ιστορία της αξιολόγησης. Έχουμε υπογράψει μια συμφωνία ως χώρα. Να. Την έχουν ψηφίσει στη Βουλή 5 κόμματα και 221 βουλευτές πριν μισό χρόνο. Την έχει εγκρίνει ο λαός με την ψήφο του. Καθώς στις 20 Σεπτέμβρη έδωσε την εντολή στην κυβέρνηση Τσίπρα να την υλοποιήσει. Το βάθος στο βαθμό που ενημερώθηκε και που ήξερε. Δεν μπορούμε να λέμε τώρα ότι δεν ήξερα, δεν έκανα, δεν έρανα. Ναι, αν λογαριάσει κανείς το ποσοστό που πήραν τα κόμματα που ψήφισαν τη συμφωνία, υπερβαίνει το 80%. Και εν πάση περιπτώσει, όταν υπογράφεις μια συμφωνία, πρέπει να την υλοποιείς και η δέσμευση της κυβέρνησης είναι ότι θα την υλοποιήσει στο 100%. Θα το κάνει. Με τον δικαιότερο και τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διότι όλοι ξέρετε ότι η συμφωνία
περιγράφει στόχους και αφήνει περιθώριο για το πώς θα επιτευχθούν. Αυτό που εμείς διεκδικούμε. Δεν το βλέπουμε αυτό που λέτε αυτό από την Τρόικα. Εγώ ξέρω να πιέζει το και στον τρόπο. Εγώ θέλω ξέρω, να απάντησε το συγκεκριμένο. Ναι, ναι. Σε αυτό απαντώ. Λοιπόν, γι' αυτό λέω. Λέω ότι προφανώς όλοι καταλαβαίνουν και μην κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτή η πρόταση που έχει κατατεθεί από την κυβέρνηση για το κλείσιμο της αξιολόγησης, τα δημοσιονομικά, το ασφαλιστικό, τα φορολογικά κτλ. Θα δεχθεί πιέσεις και επισήμως, διότι μέχρι τώρα δεν έχουν κατατεθεί οι προτάσεις των δανειστών και τα σχόλια των δανειστών, θα δεχθεί πιέσεις για ακόμη σκληρότερα μέτρα. Δέχεται. Και εδώ, όχι, και θα έχουμε συνέχεια. Προφανώς. Επομένως, σε αυτό λέω ότι η κυβέρνηση δίνει μια μάχη να κλείσει αυτή η αξιολόγηση χωρίς καθυστερήσεις με τον καλύτερο και τον δικαιότερο δυνατό τρόπο και τουλάχιστον τα κόμματα, τουλάχιστον τα κόμματα που εψήφισαν αυτή τη συμφωνία, που πίεζαν την κυβέρνηση να υπογράψει τη συμφωνία. Πρέπει να τη στηρίξουν. Πρέπει να καταθέσουν, αν δεν συμφωνούν, και έχουν κάθε δικαίωμα με τις κυβερνητικές προτάσεις, να καταθέσουν τις δικές τους εναλλακτικές, κοστολογημένες, για το πώς μπορεί να κλείσει ο λογαριασμός καλύτερα. Μάλιστα. Κύριε Σπυράκη, γιατί αυτά που λέγατε περί σταθερότητας και σταθερού πολιτικού.